Οι καταστηματάρχες πετάχθηκαν έντρομοι έξω από τα καταστήματά τους και οι διερχόμενοι σταμάτησαν πανικοβλημένοι. Ένας άνδρας ήταν σωριασμένος στο έδαφος και φώναζε με όση δύναμη του είχε απομείνει, καλώντας τον οδηγό ενός γιοταχή να σταματήσει για να μην τον λιώσει. Και είναι ένας πρώην αστυνομικός και ερχόταν με την όψη. Και έγινε και με χτύπησε και πήρε τώρα την δεύτερη. Περίμενα τον ίδιο. Μάλιστα. Κατάλαβα. Φωνάζετε. Φωνάζετε πολύ μέσα, παιδιά μου. Μπροσταριά. Μάλιστα. Όλα αυτά στον υποτιθέμενο πεζόδρομο της Οδού Κανάρη. Το ατύχημα συνέβη στις 11:30 το πρωί στο κέντρο της Πάτρας. Ο άνδρας περπατούσε στον πεζόδρομο. Ο οδηγός ενός παράνομα σταθμευμένου αυτοκινήτου δεν τον είδε. Έκανε όπισθεν και τον παρέσυρε. Τον πέταξε στο έδαφος. Και αν δεν άκουγε τις κραυγές του, ίσως να συνέβαινε το μοιραίο. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματία. Οι καταστηματάρχες διαμαρτύρονται έντονα. Ο πεζόδρομος Κανάρη έχει γίνει πάρκινγκ αυτοκινήτων και ιδού τα αποτελέσματα. Πεζοί κινδυνεύουν κάθε μέρα να τραυματιστούν από αυτοκίνητα που παράνομα βρίσκονται μέσα σε έναν πεζόδρομο. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.